Ιορδάνη, 10 χρόνια Born to be Almiraman και πλέον έχω την αίσθηση ότι ο ιστορικότερος και μακροβιότερος αγώνας μεσαίας απόστασης στο ελληνικό τριάθλο περνάει σε μια νέα φάση. Ναι. Πολύ σκέψη, πολύ ζήτηση, λίγο ξεφεύγουμε από το τοπικό, το τοπονύμιο και κάνουμε κάτι άλλο, μετανομάζουμε τον αγώνα, Τρίμαν, για όσους το είδανε, για όσους δεν το είδανε. Ξεκινάμε κάτι καινούριο, να κάνουμε το επόμενο βήμα στην επόμενη δεκαετία λίγο πιο μεγάλο. Τι είναι λοιπόν το Τρίμαν? Το Τρίμαν είναι το παλιό Almiraman που γνώριζαν όλοι. Μπαίνει κάτω από τη σκεπή του Τρίμαν, μπαίνει και το Olympus X μαζί με το Super Speed Battle και τον Οκτώβριο πλέον έχουμε μια καινούρια διοργάνωση. Τι καλό ετοιμάζεις λοιπόν στις 13 Οκτώβρη, γιατί πρόλαβα να δω και τα φυλάδια και τα banners, οπότε 13 Οκτώβρη τι περιμένει η τριαθλητική κοινότητα από τον Ιορδάνη? Λοιπόν, δύο αγώνες. Το αναμενόμενο από πολλούς που όπως έχουν μαντέψει πλέον η φουλ απόσταση και ένα Ολυμπιακό την ίδια ημέρα. Έχουμε λεπτομέρειες, χάρτη διαδρομής? Θα πατήσει πάνω στις διαδρομές του Almiraman του 2023, λίγο διευρυμένες για να μετριαστούν οι κυκλικές οι λούπες, για να είναι το ίδιο ευχάριστο όπως ήταν και το Almiraman, αλλά σε αντίστοιχη απόσταση του φουλ. Λοιπόν, το Τρίμαν, μιλάμε για ένα τριαθλητικό φεστιβάλ που θα δίνει τριαθλητική κοινότητα ραντεβού τον Μάιο και τον Οκτώβριο στο γνωστό στέκι της Ολυμπιακής Ακτής. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο. Δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω αν θα έχουμε πάλι τα Prize Awards. Ναι, φυσικά θεσπίστηκαν για το 2023 και πλέον θα είναι θεσμός για τον Μάιο σίγουρα. Για τον Οκτώβριο προχωράμε, γιατί τώρα αποφασίστηκε καθαρά από τα μέλη της ομάδας η φουλ απόσταση. Συμφωνήσανε οι θεσμοί της τοπικής κοινωνίας και πλέον από εδώ και πέρα θα μιλήσουμε με χορηγούς και με τα υπόλοιπα, οπότε πιστεύω ότι θα είναι το αποτέλεσμα το ίδιο καλό με τα προηγούμενα. Θα έχουμε περιορισμένο αριθμό εγγραφών στη full distance και στην μεσαία απόσταση? Και στη μεσαία απόσταση και στη φουλ θα είναι περιορισμένος. Ναι, θα το κάνουμε limited για να μην ξεφύγουμε. Και δεν γίνεται να με συρωτήσω για τα δικά μας μεταρρύθμια. Θα έχουμε live streaming? Εννοείται αυτό, σε στανταράκι. Όχι για τη διοργάνωση, για πολύ απλά για τους φίλους αθλητές και για τις οικογένειές τους. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι παρόντες, είναι λογικό. Και ούτε μέσα στον αγώνα μπορούμε να είμαστε συνέχεια όλοι. Το πιο φανταστικό ήταν ότι καθόμασταν μπροστά στη γιγαντοθόνη του αγώνα της Expo και βλέπαμε. Η τέντα που ήρθε και θα μείνει, μου φαίνεται. Και η τέντα θα μείνει, που θα καλύψει τα πάντα και θα δώσει σκεπή σε όλους. Και βλέπαμε τον αγώνα που εκτελεσόταν 40 και 50 χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Οπότε τι καλύτερο. Μας έβγαλες είδηση. Ξέρω ότι η κάθε δήλωσή σου, η είδηση αναφορά την μεγάλη απόσταση και την νέα ονοματοδοσία του αγώνα, αλλά ξέρω ότι κάθε δήλωσή σου έχει και ένα συναισθηματικό χαρακτήρα και συνήθως έχει και συναισθηματική φόρτιση. Μετά από 10 χρόνια, με δύο λέξεις, τι ταμείο έχεις κάνει? Όχι οικονομικής φύσεως ταμείο, γιατί είναι μείον, αλλά τι ταμείο έχεις κάνει όσον αφορά τον συναισθηματικό, αν θες, απόϊχο και το feedback που παίρνεις από τους αθλητές και τι είναι αυτό που σου οδήγησε να ανανεώσεις και να συνεχίσεις πιο δυναμικά την επόμενη μέρα με ένα πλέον φεστιβάλ τριαθλητικής πανδεσίας? Η συζήτηση αυτή έγινε και πριν από 5 μέρες, 6, δεν θυμάμαι ακριβώς, με το ευρύτερο μέλος της ομάδας της διοργάνωσης. Και το μόνο που συζητήσαμε ήταν, παιδιά, κάνουμε δύο γιορτές το χρόνο. Μία ήταν το Almiraman και μία το Olympus X. Θέλετε να κάνουμε μία τρίτη γιορτή? Γιορτή. Κάλεσμα στην περιοχή μας να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιορτή για μας. Και εφόσον είναι γιορτή για μας, πιστεύω θα είναι και για όλους τους υπόλοιπους. Άρα για ραντεβού 12-13 Μαΐου. 10 με 12 Μαΐου, 7-9 Σεπτέμβρη και 13 Οκτώβρη. Full distance, μετά από καιρό στην Ελλάδα, Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Ναι. Καλούμε τους πάντες και Born to be Τρίμαν. Born to be Τρίμαν πλέον. Τρίμαν.